Πρέπει να έχει ενεργές και με τις υποψηφιότητες. Κλείστηκε στο γραφείο του όλη τη μέρα, απομονωμένος, μόνο στενοί συνεργάτες. Ελάχιστοι ήξεραν τις πραγματικές του προθέσεις. Έκανε τα τηλέφωνα, συνεννοήθηκε. Κλείσανε, μια χαρά, τελειώσαμε. Ούτε όχι, ούτε αρνήσεις, ούτε αυτό το αλαλούμ που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο. Σας επικοινώνησα με τους υπουργούς ξεχωριστά. Και ο κυρία Βάρτζελ, ο κύριος Θανασάκης. Ναι. Δεύτερον, και ο κύριος Πεταλωτής. Και ο κύριος Πεταλωτής, ναι. Διάφορα ότι ήταν έκπληξη ένα σχηματισμό. Ήταν έκπληξη για μένα μόνο προ το εύρο του και ω προ τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι ήταν δεδομένο ότι θα κρατούσε όλη την ομάδα, την πρώτη ομάδα εντός, διότι αλλιώς θα παραδεχόταν ότι 11 μήνες δεν κάναμε τίποτα από τη χάμε. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τη στιγμή που λέει ότι έχει γίνει ένα έργο τεράστιο για την Ελλάδα, κάναμε ότι δεν έγιναν δεκαετίες κτλ. Οι προκλήσεις που έχει μπροστά της τώρα η νέα κυβέρνηση, το νέο αυτό σχήμα της κυβέρνησης, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε τίτλους. Το πρώτο απ' όλα είναι η οικονομία. Ήδη βλέπουμε στο διεθνή τύπο να επανέρχεται το κλίμα τρομοκρατίας των προηγούμενων μηνών. Έτσι, ήδη οι αστερίσκοι είναι παραπάνω από ευδιάκριτοι πάνω από τη δεύτερη δόση του δανείου. Έρχεται η τρίτη δόση του δανείου. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για το Σεπτέμβρη που έρχεται, τώρα θα αρχίσουμε να συζητάμε και για το Δεκέμβρη. Και για το Δεκέμβρη, βεβαίω. Είναι μπροστά ένα εξαιρετικά δύσκολο προϋπολογισμό. Και βέβαια το ζήτημα τη κοινωνική συνοχή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα είναι ένα από τα κυρίαρχα των επόμενων μηνών. Μάλιστα. Κινητοποίησεις, διαδηλώσεις, δεν το συζητάμε ήδη ενώ και γενικότερα να μην αποδεκατιστεί ο κοινωνικός ιστός της χώρας. Κατάλαβες, διότι όταν τα προβλήματα είναι τόσο εκρηκτικά σε μεγάλες κατηγορίες επαγγελματιών από αυτούς που πραγματικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, τότε πλέον είναι ορατός και υπαρκτός ο κίνδυνος της διαταραχής της κοινωνικής. Και διαδηλώσεις να δεν γίνονται, άμα κλείνουν οι επιχειρήσεις και μένει ο κόσμος άνεργος. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό είναι και το επόμενο θέμα μας. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναδούμε και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε. Κοιμόμαστε αργά, ξυπνάμε πρωί. Θα πάτε για ύπνο τώρα, έτσι. Είσαι καλά. Ναι. Όχι. Μα είσαι καλά. Ήπνο, έχουμε ρκομοσία. Σας χαιρετάω πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, διατροφή και άθληση, προσοχή. Λοιπόν, και θα τα πούμε στις 12 το μεσημέρι, Χρήστο, διότι θα είσαι στη Βουλή στην ορκομοσία της κυβέρνησης. Και εμείς θα είμαστε εκεί, με κάμερα. Λοιπόν, στο προεδρικό, με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λέμε λοιπόν για την κοινωνική συνοχή, λέμε και για τα δύσκολα που έρχονται. Και στα αντιδράσεις. Η Ράνια Τζίμα θα μας πει αμέσως τώρα για την εξυγείωση του ΟΤΕ που θα πυροδοτήσει μια σειρά αντιδράσεων, του ΟΣΕ, με συγχωρείτε. Ήδη έχουμε αύριο και μεθαύριο κινητοποίησεις, όχι μόνο από τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, αλλά και στα λεωφορεία. Και βέβαια, Πόπη, αυτά είναι τα λιγότερα από όσα θα δούμε. Πεντάωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τις 11 μέχρι τις 4, λοιπόν, ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν οι σειρμοί του μετρό, ο προαστιακός, τα τρόλι, τα λεωφορεία και τα τρένα. Άρα θα οπλιστούμε με λίγη υπομονή για αύριο. Και νομίζω όχι μόνο για αύριο. Λοιπόν, θυμηθείτε όσοι μετακινήσετε με μέσα μαζικής μεταφοράς, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα αύριο και όχι μόνο, όπως μας είπε η Ράνια Τζίμα. Και θα πάμε στο Χρυσόστομο το Τζούμι, καθώς έχουμε πανευρωπαϊκή πρωτιά στις ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Μια πρωτιά που δεν κατακτά για πρώτη φορά η χώρα μας, Χρυσόστομε, δυστυχώς. Αλλά θυμάμαι και τη δήλωση, με συγχωρείτε, την δέσμευση του κυρίου Χρυσοχοίδη όταν ήταν ακόμα τομεάρχης εμπορίου. Είχε πει λοιπόν ότι όταν το Πασόκ έρθει στην κυβέρνηση, γίνει κυβέρνηση, ρίξε τις τιμές, θα κρατήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Είναι η πρόκληση μπροστά του τώρα. Για να δούμε τώρα αν θα το κάνει. Αναλαμβάνει και την θέση την επίμαχη. Πάντως με πληθωρισμό 5,5% έναντι 1,9% που είναι ο μέσος όρος, δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση αυτές οι ανατιμήσεις που θα δούμε. Το κρέας ανέβηκε στην Ελλάδα 1,9%. Δεν υπήρξε αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το μέσο όρο. Στα καύσιμα είχαμε αύξηση εδώ 39,6% έναντι 25,6% του κοινοτικού μέσου όρου. Στις μεταφορές με το σιδηρόδρομο συν 36,6% εμείς, συν 3,5% οι εταίροι. Στις οδικές μεταφορές συν 17,2% εμείς, συν 2,2% οι εταίροι. Και οι αυξήσεις σε καφετέρειες και ξενοδοχεία είναι συν 3,6% στην Ελλάδα, συν 1,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες αυτές τις θέσεις είμαστε πρώτοι. Τώρα στα ζαχαρόδι είμαστε δεύτεροι. Ανέβηκαν 2,5%, αλλά στο ευρωπαϊκό μέσο όρο μειώθηκε κατά 0,4%. Όπως και στο ψωμί, ανέβηκε εδώ και εδώ δεύτερη θέση. Συν 0,4% οι αυξήσεις. Μείον 0,4% στον κοινοτικό μεσόρ. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή την κούρσα των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οδηγεί η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε. Συζητούσαμε και με τους φίλους μας, την Έλτη Τριανταφύλου και τον Χρήστο τον Κούτρα, για το περίφημο αυτό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων και Άθλησης. Δεν αλλάζουν τυχαία ονόματα τα Υπουργεία. Δεν μπαίνουν δηλαδή ξαφνικά αρμοδιότητες σε ένα Υπουργείο έτσι, γιατί κάτι συνέβη και κάποιος θέλησε να προσθέσει μια ακόμη αρμοδιότητα. Αλλάζουν επί της ουσίας οι ανάγκες
της καθημερινότητάς μας, της ίδιας μας της ζωής. Για παράδειγμα, στα τρόφιμα, θα πάμε στην περιοχή του Ασοπού, όπου προκύπτει μέσα από μια έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών Βίκη Παύλου, ότι τα τρόφιμα που φτάνουν στο πιάτο μας είναι στο κόκκινο. Είναι μια μελέτη που σίγουρα θα ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, αν σκεφτούμε ότι τα τρόφιμα αυτά φτάνουν και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετά λοιπόν τη μελέτη της κυρίας Λινού του Πανεπιστημίου Αθηνών για το νερό και το πόσο αυτό επιδρά στους κατοίκους της περιοχής με τα κρούσματα καρκίνου που είχαμε πριν από μία μισή δύο εβδομάδες, αυτή τη φορά έρχεται στην επιφάνεια μια άλλη μελέτη, την οποία υπογράφει ο κύριος Ζαπετάκης, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Χημίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια μελέτη που ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια και σύμφωνα με την οποία τα τρόφιμα φέρεται να έχουν επιβαρυνθεί με βαρέα μέταλλα σε πολλές περιπτώσεις και πάνω από το κανονικό 2 με 3 φορές. Θα πρέπει όμως, Πόπη, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι απόψεις των επιστημόνων σχετικά με το πόσο επηρεάζουν τα βαρέα μέταλλα το ολικό χρώμιο αλλά και το εξασθενές, τη ρίζα των φυτών αλλά και τον καρπό διήστανται. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί, να τα δούμε όλα από την αρχή και να θυμίσω ξανά ότι πριν από περίπου 1,5 με 2 χρόνια ήμασταν πάλι στην περιοχή των νοφύτων. Κάναμε τότε εκπομπή με τον Άρτο Πορτοσάλτη και υπήρξαν οι αντιδράσεις των αγροτών, οι οποίοι από η μισή έλεγαν ότι δεν πιστεύουμε τα όσα αναφέρουν οι μελέτες και οι άλλοι μισθοί υποστήριζαν ότι ακόμα και έτσι να είναι, εμείς θέλουμε να αποζημιωθούμε για όλη τη ζημιά που έχουμε υποστεί. Βίκη Παύλου, μπορεί κάποιοι να μπερδεύτηκαν με την εικόνα, να αναγνώρισαν ότι η Βίκη Παύλου βρίσκεται στο Πάρο. Σε πολύ λίγο από τώρα θα σας πούμε γιατί η Βίκη βρίσκεται σήμερα εκεί. Κράτα το σε αναμονή και ερχόμαστε. Πάμε τώρα στην Αντίτη Χαρδαλιά, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης σε μερικές μέρες από τώρα, ένα μήνα και κάτι. Και έχουν παγώσει προσλήψεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Αντίν.